Νέα δέσμη κυρώσεων, την 8η κατά σειρά, αποφάσισε να επιβάλλει στη Ρωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις νέες κυρώσεις περιλαμβάνεται και το συμφωνημένο από τους 27 πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή απάντηση στις προσαρτήσεις 4 περιοχών της Ουκρανίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκκρεμεί να συμφωνηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και G7 ποιο θα είναι το ανώτατο όριο τιμής προκειμένου το μέτρο να καταστεί εκτελεστό. Για ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ο πρώην πρόεδρος του Αντώνιο Ταγιάννη, το σημαντικότερο είναι να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις. Είναι λάθος να εργαζόμαστε ο καθένας μόνος. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη Ευρώπη και λιγότερα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Εάν θέλουμε να αντιδράσουμε κατά του Πούτιν, έχουμε ανάγκη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε συνδυασμό με την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου. Ένα από τα σημεία κλειδιά της διαπραγμάτευσης ήταν να σταματήσουν οι ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες σε ρωσικά τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο σε τιμές άνω του συμφωνηθέντος. Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα, χώρες με ανεπτυγμένο ναυτιλιακό κλάδο, εξέφρασαν αντιρρήσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων. Για να κατευναστούν οι ανησυχίες, έγιναν σημαντικές παραχωρήσεις. Προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα σύστημα παρακολούθησης για τον μετριασμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων. Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, μίλησε στο Euronews. Ένα μεγάλο μέρος του ρώσικου πετρελαίου διακινείται μέσα από πλοία που ανήκουν στον ελληνικό εφοπλιστικό στόλο. Και γι' αυτό περιμένω μια απάντηση αν αυτό βοηθά τις κυρώσεις και αν είναι συνεπές με την γραμμή που έχει η χώρα. Μια απάντηση όχι μόνο από τους εφοπλιστές που μετέχουν σε αυτό, αλλά και από την κυβέρνηση που στηρίζει αυτές τις κυρώσεις. Στην 8η δέσμη κυρώσεων περιλαμβάνονται αυστηροί περιορισμοί στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων. Μέτρα που θα στερήσουν από την ρωσική οικονομία περί τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν. Στις νέες κυρώσεις περιλαμβάνεται για πρώτη φορά και η απαγόρευση σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ρωσικών κρατικών εταιριών.